στο πόρισμα, προχθές εγώ διάβαζα την Παρασκευή, ότι υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο. Το οποίο αυτό τρίτο πρόσωπο δεν ξέρουμε ποιο είναι, που ανακατεύεται στην υπόθεση με τα email της κυρίας Ασημακοπούλου. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το κλίμα συσκότησης. Και όχι μόνο στην υπόθεση αυτή, αλλά και σε άλλες υποθέσεις και για τα τέμπη συγκάλυψης. Τώρα εδώ τι έχουμε. Έχουμε δύο περιστατικά που φαίνονται, το ένα σχετίζεται με την εκλογική διαδικασία, το άλλο φαίνεται ότι σχετίζεται η διάρρηξη που έγινε στο Υπουργείο Ιστορικών. Είναι τυχαίο? Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα και μάλιστα πολλαπλασιάζονται αυτά τα ερωτηματικά από το γεγονός ότι δεν ενημέρωσε πρώτα το Υπουργείο ότι έγινε αυτό. Ενημερωθήκαμε από τον τύπο ότι έγινε κάτι και μετά εκ των υστέρων στο Υπουργείο να επιβεβαιώσει ότι πράγματι έγινε. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Πρέπει βεβαίως να διερευθούν και πρέπει να συνεδριάσει, όπως έχει ζητήσει το ΚΚΕ, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να έρθει η κυρία Κεραμέως να δώσει εξηγήσεις και για το ζήτημα με τη διαρροή των email στην κυρία Ασημακοπούλου, αλλά και με αυτό το περιστατικό το πρόσφατο το οποίο είχαμε τώρα με την κλοπή που έγινε στο γραφείο του Διευθυντή, με την παραβίαση στο γραφείο του Διευθυντή της εκλογικής διαδικασίας. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ σημαντικά ερωτηματικά τα οποία πρέπει άμεσα να δοθούν απαντήσεις που να καλύπτουν επί της ουσίας όλο αυτό το πλαίσιο. Το οποίο εμείς, κοιτάξτε, με την επιστολική ψωμί και μπήκε αυτό στο τραπέζι, από την πρώτη στιγμή είχαμε εκφράσει τη διαφωνία μας. Γιατί ακριβώς γνωρίζουμε την εμπειρία άλλων χώρων που την έχουν εφαρμόσει, ότι θέτει και γύρει σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας και του εκλογικού αποτελέσματος. Άρα, λέτε ότι μπορεί να μην υπάρχει αξιοπιστία και διάβγεια στις εκλογές? Κοιτάξτε, αυτό δείχνουν περιστατικά τα οποία είναι καταγεγραμμένα ιστορικά στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κλοπή των ψηφοδελτίων, με αλλίωση, με σάκους οι οποίοι είχαν πεταχτεί. Άρα μπαίνει ένα τεράστιο ζήτημα από αυτή τη διαδικασία και βεβαίως πέρα από το γεγονός ότι το επεκτείνεις και στην Ελλάδα αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν καταργείς την πρόληψη του συντάγματος, ότι πρέπει ταυτόχρονα να διεξάγονται την ίδια μέρα η εκλογική διαδικασία. Γιατί προηγείται η επιστολική ψήφος. Πάντως στις εταιρείες μεταφορών των γραμμάτων, των γραμμάτων της επιστολικής ψήφου, είχατε πει ότι θα τους βάλετε πρόστιμο, δεν τηρούν τη διαδικασία. Και αυτό το πρόστιμο τι έγινε? Από 10.000 έγινε 500 ευρώ, γιατί αρνήθηκαν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Με τροπολογία σε άλλο νομοσχέδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τους κινδύνους όταν εσείς οι ίδιοι λέτε ότι εφόσον δεν τηρούσαν, τους βάλουν πρόστιμο, πόσο είναι η κατάσταση διαβλητή από αυτή την άποψη. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι φανερό ότι αυτή είναι ένα προεκλογικό τρίκ της κυβέρνησης. Το δώρο που θα δώσει, τον πόνους που θα δώσει στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Είναι καθαρό. Προσπάθει με αυτόν τον τρόπο να εξαγοράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ας το πούμε έτσι. Άρα δεν είναι πρωτοφανές. Το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει μια σύνταξη, υποτίθεται. Την ίδια εποχή, λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 19. Το λέμε αυτό γιατί είναι συνολική η προσπάθεια η οποία κάνουν τα κόμματα, τα αντιλαϊκά. Και εδώ πέρα είναι η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Σε μια προσπάθεια ακριβώς να χειραγωγήσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Είναι τυχαίο ότι αυτά τα κόμματα κόψανε το 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, στα δώρα. Δεν είναι τυχαίο. Ολοκληρώστε, κύριε Καραθανασόπουλε, πρέπει να φύγουμε. Διατήρησε αυτή τη διαδικασία. Ένα δεύτερον, ακούστε τώρα. Η αγορά εργασίας. Την αγορά εργασίας τη διαμορφώνουν οι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με τη 13ωρη εργασία, και με τη 10ωρη, και με την 6ήμερη. Άρα λοιπόν αυτό. Αυτό ακριβώς. Και αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται με χέρια και με πόδια. Και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν